Φραντζέσκα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχουν στα αγροτικά εφόδια τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι είναι μία κατηγορία όλα αυτά. Σήμερα που μαζευτήκαμε εδώ σαν μία κατηγορία, τι έχεις να πεις? Θεωρώ ότι όντως ισχύει αυτό και ότι πράγματι είναι μία κατηγορία, είναι τα αγροτικά εφόδια και κάπως έτσι πρέπει να βλέπει κανείς τα πράγματα για να μπορεί να δει λίγο πέρα από τα συνηθισμένα και τα καθιερωμένα και να έχει μια παραπάνω έτσι διείσδυση στα πράγματα όπως χρειάζεται στις μέρες μας. Οι προκλήσεις του κλάδου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την επόμενη δεκαετία? Είναι πολλές. Είναι δύσκολη καιρή. Ζούμε μια περίοδο στην οποία ο κόσμος και γενικά η κοινωνία και η κοινή γνώμη, ας το πούμε έτσι, χάνει την εμπιστοσύνη της στην επιστήμη και παρασύρεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από πράγματα που γίνονται έτσι και λέγονται σε επίπεδο και social media και πολιτικής. Αλλά ακριβώς αυτό είναι και η πρόκληση, να μπορέσει κανείς να επαναφέρει τα πράγματα εκεί που πρέπει να είναι. Δηλαδή στο γεγονός ότι υπάρχει ένα τεράστιο επιστημονικό έργο που γίνεται για την έγκριση των φυτοπροστατευτικών και αυτό πρέπει να εμπιστευόμαστε, γιατί ζούμε στην Ευρώπη το πιο αυστηρό και πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο έγκρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και λοιπάσματα πολλές φορές έχουν επίδραση και σε αυτό το εν γέννη περιβάλλον που λέμε. Πώς βλέπεις τις ορθές πρακτικές τα τελευταία χρόνια? Νομίζω ότι είναι θέμα εκπαίδευσης, εκπαίδευσης και εκπαίδευσης. Και θεωρώ ότι είμαστε ήδη σε καλό δρόμο. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι ο χρήστης, ο τελικός χρήστης είναι αυτός που παίζει το βασικό ρόλο σε όλα αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να μην έχουμε επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Και είναι και δικό μας χρέος να σταθούμε δίπλα του και να δείξουμε τις ορθές πρακτικές, να βρούμε τους τρόπους έτσι ώστε αυτές να ενσωματωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να πείσουμε όλους ότι υπάρχει όφελος μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Και ένα σχόλιο για το εγχείρημα του Παναγιώτη Χαμακιώτη να γίνει συγγραφέας, να μοιραστεί τις εμπειρίες του. Νομίζω ότι ο κλάδος έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν έτσι, είναι και βαθιά φιλοσοφημένοι και αυτό είναι μια απόδειξη, το εγχείρημα του Παναγιώτη είναι μια τέτοια απόδειξη. Εύχομαι να πάει καλά, να είναι καλό τάξιδο και είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα και από τον ίδιο τον Παναγιώτη και από άλλους πιθανά. Ευχαριστούμε πολύ. Ας καλά, ευχαριστώ και εγώ.